θα έχει αυξημένες ανάγκες, αλλά μπορούν να ανταποκριθούν τα καταστήματα. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Δυστυχώς, σαν πρόλογο να αναφέρω ότι υπάρχει μια έτσι αρνητική ψυχολογία στους καταναλωτές, με την έννοια ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενταθεί το ζήτημα της ακρίβειας. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι και το καλύτερο για να δημιουργήσει μια καταναλωτική διάθεση για αγορές. Όμως, από την πλευρά των επιχειρήσεων, είναι απόλυτα προετοιμασμένες οι επιχειρήσεις για να υποδεχτούν το Black Friday, που είναι και η έναρξη, αν θέλετε, της χριστουγεννιάτικης περίοδου. Σίγουρα θα υπάρξουν πολύ καλύτερες τιμές, ειδικές προσφορές και τη μερίδα του λέοντος την έχουν τα ηλεκτρικά και οι ηλεκτρονικές συσκευές. Τις προσφορές τώρα, για βοηθήστε μας λίγο. Εμείς θα πάμε στα καταστήματα, πρέπει και τα καταστήματα να δώσουν κάτι. Θα υπάρξουν πάρα πολύ καλές τιμές και προσφορές. Όμως να πούμε και ακόμα μία πραγματικότητα. Ναι. Μην περιμένετε τις εκτόσεις, διότι κάπου εδώ υπάρχει μια έτσι λαθασμένη εντύπωση, ναι, ότι είμαστε ένα υπερκατάστημα σε μια ανεπτυγμένη χώρα όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες ή και αλλού, Γαλλία, Βρετανία, που οι αγορές αυτών των πολυκαταστημάτων είναι σε τεράστιους αριθμούς. Μπορούν να αγοράσουν, παραδείγματος χάρη, 100.000 τηλεοράσεις. Ναι. Οπότε απολαμβάνουν και πολύ καλύτερες τιμές και μπορούν στη συγκεκριμένη περίοδο να δώσουν εξωφρενικές τιμές. Μάλιστα. Δεν θα δούμε τέτοιες εξωφρενικές τιμές, θα δούμε όμως εκπτώσεις σίγουρα σε προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας και τεχνολογίας και νέας σεζόν, που να κυμαίνονται από 20, από 30, ακόμα και μέχρι 50%. Α, μπορεί να δούμε δηλαδή και μισή τιμή. Ναι, αυτές τις εκτόσεις μπορούμε να τις δούμε και τις αναμένουμε, διότι υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, παραλαμβάνω. Μια αρνητική ψυχολογία είναι διάχυτη στους καταναλωτές, ναι, και εμείς ως επιχειρήσεις θέλουμε να την αλλάξουμε και να τις δώσουμε μια δυναμική. Για να δούμε. Λοιπόν, κλείνοντας, ένα σχόλιο για το COVID Pass, για το ηλεκτρονικό τώρα. Από ένα σημείο και μετά θα είναι υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Βέβαια τώρα έπεσε η πύλη, θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά εσείς διαμαρτυρηθήκατε για αυτή την ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Πρέπει να πούμε ότι ήταν η θέση μας εξ αρχής. Με την εφαρμογή των διαταγμάτων και πρωτοκόλων που εμετάθεταν την ευθύνη του ελέγχου και πολύ περισσότερο της ποινής και του προστήματος στον επαγγελματία ή στον επιχειρηματία, εμείς διαφωνήσαμε με αυτήν την αρχή, λέγοντας το αυτονόητο ότι αυτή είναι δουλειά των υγειονομικών λειτουργών της αστυνομίας και άλλων του Υπουργείου Υγείας. Όμως, για λόγους ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, έχουμε να αναλάβει. Είναι ένα κοστοβόρο, μια κοστοβόρα επιπρόσθετη εργασία, ναι, στην οποία οι επιχειρήσεις επιβάλλονται, με την έννοια, ναι, ότι θα πρέπει να υπάρχει υπάλληλος, μάλιστα, ο οποίος να βρίσκεται σε εγρήγορση. Πώς θα το παλεύετε, έξω, αφού αυτό είναι το σύστημα τώρα, δεν θα αλλάζει. Έτσι καταλάβαμε. Αυτό είναι, θα μπορούσε να υπάρξει μια επιδότηση, δεν μιλάμε για το συνολικό κόστος, ναι, αλλά, ναι, μια μικρή επιδότηση θα ήταν θεμητή, με την έννοια και της ενθάρρυνσης και το ότι γίνεται κατανοητό ότι αυτό είναι λειτουργικό κόστος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πρακτικά προβλήματα. Πάμε να τα πούμε εν συντομία, κύριε Κουρσάρη. Ναι. Ο Υφυπουργός Καινοτομίας ότι προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα μέσω της Google. Εμείς λέμε το εξής, ότι υπάρχει και το πρόβλημα το ότι κάποιος παρουσιάζει το πιστευτικό εμβολιασμού που δεν έχει τον κωδικό, τον ονομαζόμενο QR. Από την άλλη υπάρχουν συνταξιούχοι, μεμονωμένοι, επιχειρηματίες που δεν έχουν αυτή την τεχνολογία. Πρέπει να παραταθεί ο χρόνος, να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα για να μπορέσουμε όλοι μαζί με το αίσθημα επαναλαμβάνοντας κοινωνικής ευθύνης να προχωρήσουμε σε αυτόν τον εφαρμογή του μέτρου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρσάρη. Να είστε καλά και περιμένουμε, τις εκπτώσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Για να πάμε και στα κατάλληλα.